Μιλήσουμε τώρα με έναν βουλευτή, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος αποκάλυψε, έφερε στο φως της δημοσιότητας κάτι το οποίο ακούγεται αδιανόητο. Είχαν περάσει λοιπόν μία διάταξη οι βουλευτές, ψήφισαν. Κύριε Τζαβάρα, νομίζω ότι από τον Απρίλιο έχει περάσει η συγκεκριμένη διάταξη. Είναι το πολυνομοσχέδιο. Στο πολυνομοσχέδιο. 7 Απριλίου συγκεκριμένα. Είχαν περάσει λοιπόν μία διάταξη βουλευτές, την ψηφίσανε, η οποία επί της ουσίας ακύρωνε όποια δίωξη μπορούσε να ασκηθεί στο μέλλον σε καταχραστές δημοσίου χρήματος. Πείτε μας πώς το καταλάβατε, τι ακριβώς είναι αυτό, βάλτε μας λίγο στο πνεύμα, γιατί ακούγεται πολύ σοβαρό αυτό. Πρέπει, θα μου δώσετε λίγο χρόνο μόνο, γιατί είναι οικογένειες. Για μια σειρά αδικήματα που διαπράττονται στην υπηρεσία, όπως λέμε, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πολύ ιδιαίτερη ποινική ευθύνη. Αυτά είναι η απιστία, η εξαίρεση, κατάχρηση δηλαδή που λέμε, η δωροδοκία. Αυτά τα αδικήματα που αφορούν λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ο νομοθέτης επιλέγει να τα στοιχειοθετεί και στις περιπτώσεις όχι δημοσίων υπαλλήλων και μια σειρά άλλων προσώπων, τα οποία υπηρετούν στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν υπάρχουν επιχειρήσεις όπως είναι ΟΤΕ, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι η ΤΕΠΑΝΟΜ, όπως είναι διάφορες ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, γιατί επιδοτούνται και επιχορηγούνται από το δημόσιο. Εκεί λοιπόν ο νομοθέτης έχει πει ότι και για αυτούς που υπηρετούν σε αυτές τις επιχειρήσεις, παρόλο που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα έχουν την ποινική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων και θα μπορούν, είναι δηλαδή ικανοί, να διαπράττουν τα αδικήματα της απιστίας, της υπεξαίρεσης, της ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας, τα οποία μερικά από αυτά, όταν είναι μαζί με τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, οι κατηγορίες είναι σε συνδυασμό με τον νόμο 1608 του 1950 περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος που προβλέπει ποινές ισοβίου καθρίξεως. Είναι ο νόμος που θέλει τώρα η κυβέρνηση να τον απαλύνει και το νομικό συμβούλιο του κράτους αντιδρά πολύ σωστά βέβαια. Αυτό λοιπόν ως διαμαγεία σε αυτό το πολυνομοσχέδιο έφυγε, εξαφανίστηκε κυριολεκτικά, δεν τροποποιήθηκε, εξαφανίστηκε η περίπτωση όπου τιμωρούνται όσοι υπηρετούν σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα που υπηρετούνται από το δημόσιο. Εδώ υποψιάζομαι και το λέω γιατί τώρα το σκέφτομαι, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό, ότι μπαίνει και η περίπτωση εκείνων που κατηγορούνται για τις υποθέσεις της Siemens, αν θυμάστε. Γιατί η υπόθεση αυτή είναι εκκρεμής ακόμα στην προδικασία, στην ανάκριση και δεν έχουν, αν ξέρω, ή δεν έχουν ασκηθεί σε αυτό το σημείο οι ποινικές διώξεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ. Άρα λέτε δηλαδή ότι μπορεί να... Στην βάση του 1996-97 είχαν κάνει όλη αυτή τη ρεμούλα με τις Siemens. Κύριε Τζαβάρα, δίνεται ακόμη πιο σοβαρή τώρα πτυχή. Τώρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι σας περνάει από το μυαλό ότι κάποιοι το κάνανε με δόλο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ οι συμπτώσεις θα πρέπει να ερευνηθούν. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν θέλω να καταλογίσω δόλο, παρόλο που όπως είδατε, μετά από αυτή την αποκάλυψη, η Ένωση Εισαγγελέων με μια σκληρή ανακοίνωση μίλησε για ύποπτη νομοθετική διαδικασία. Ακριβώς εγώ δεν έτσι. Θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ότι μπορεί δηλαδή να έχουμε όλοι πέσει θύματα ύποπτων νομοθετικών διαδικασιών. Μπορώ να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ναι. Λέτε δεν θέλετε να το πιστέψετε, δεν το αποκλείετε, τα αφήνετε ανοιχτό και είναι πραγματικά σοβαρό. Όχι, αυτό που εντοπίσατε. Κυρία Τσαπανίδη. Το εντοπίσατε η εσείς. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρέπει να διατάξει επίγουσα προκαταρτική εξέταση. Εδώ πρώτα θα δούμε ποιοι είναι που προνομιακά που ευεργετούνται από αυτή τη διάταξη. Να δούμε λοιπόν σε ποιες υποθέσεις είναι οι Siemens. Δεύτερον, να δούμε γιατί αυτή η διάταξη στη Βουλή περνάει από 4 ελέγχους. Πρώτον είναι η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Δεύτερον είναι το Γραφείο του Υπουργού. Τρίτον είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο συνέπρατε και το οποίο είχε συντάξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ο κύριος Τουρνάρας. Και τέταρτον και σημαντικότερον είναι η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τότε ήταν ο κύριος Μπαλτάκος.
Λοιπόν, και πέμπτο ξεχάσατε. Περνάει από το κοινοβούλιο. Ψηφίζεται από τους βουλευτές. Το πέμπτο. Ακούστε να σας πω κάτι, γιατί δεν είναι θέοι οι βουλευτές. Όχι, άλλο ρωτάω. Πώς γίνεται να μην το έχει δει κανείς και να το έχετε ανακαλύψει εσείς τόσους μήνες μετά? Να σας πω. Όχι. Μπράβο σας, καλά κάνατε και τα ανακαλύψατε. Πολύ πιο πριν είχε ανακαλυφθεί και μάλιστα εγώ επεσήμανα, ρώτησα τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης και του λέω τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα. Εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα. Μου λέει είναι εκ παραδρομή. Αυτό το αφήνω να αιωρείται και να πλανάται στην κριτική του καθενός. Λοιπόν, αυτό όμως που πρέπει να πούμε εδώ και έχει σημασία είναι ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο διανεμήθηκε την προηγούμενη μέρα της ψήφισής του στους βουλευτές. Είναι ένα νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο, με εργαλειοθήκες, με ιστορίες και βέβαια είναι τόσο επιτίδια, γιατί η παραδρομή, ξέρετε, κάποια στιγμή τα πράγματα τα διαμορφώνει τόσο επιφανειακά, εντάξει, ώστε κανένας να μην μπορεί να καταλάβει τι κρύβεται από πίσω. Μάλιστα. Το εκ παραδρομής αυτό λοιπόν δεν είναι εύκολο να το διαπιστώσει ο αναγνώστης της συγκεκριμένης διάταξης, εάν δεν κάνει λέξη προς λέξη αντιπαραβολή με το κείμενο το οποίο τροποποιείται ή καταργείται. Άρα κύριε Τζαβάρα, αυτό που ζητάτε τώρα εσείς είναι να γίνει τι? Να επέμβει η εισαγγελία του Αριουπάγου, να γίνει έρευνα να δούμε ποιες είναι οι περιπτώσεις οι οποίες ευεργετούνται από αυτή την ιστορία και δεύτερον να δούμε ποιοι είναι εκείνοι που με την παράληψη να ασκήσουν την επιμέλεια που τους, ο νόμος τους αναθέτει, δηλαδή την επιμέλεια του να έχουν... Ναι, άφησαν ανοιχτό την μπαλκονόπορτα για να βγουν έξω και να φύγουν αθώοι όσοι έχουν καταγραστεί δημόσιο χρήμα. Είναι διαπαραλήψεως τελεσθέν. Αυτό τώρα όμως είναι νόμος του κράτους. Μπορεί να αλλάξει. Ναι. Και με ποιο αυτό τρόπο? Δεν αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει. Τι εννοείται? Θα σας το πω. Όσοι μέχρι τις 20 Τετάρτου του 2014 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κοινωνικής ο νόμος αυτός, έστω και αν είναι εκ παραδρομής, όσοι έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα της υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, απιστίας, ψευδούς βεβαίωσης και μάλιστα κάποια από αυτά σε συνδυασμό και με τον νόμο 1608 του 50 περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος που είναι κακουργήματα, αυτοί έχουν πάρει συγχωροχάρτη. Τι εννοείται έχουν πάρει συγχωροχάρτη? Δεν μπορείτε να το πάρετε πίσω αυτό? Εάν μεν είναι το κακούργημά τους είναι πλημέλημα. Εννοείται ότι είναι οριστική η παραγραφή. Συγχωροχάρτη, τέλος. Αυτό ο νόμος, πρώτα απ' όλα το λέει το Σύνταγμα αυτό. Ότι ο νόμος που εξαλείφει το αξιόπινο έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, εδώ έχουμε εξάλληψη του αξιοπίνου, δηλαδή διαγραφή της ποινικής διάταξης. Το Σύνταγμα, για να τιμωρήσει κάποιον που διαπράττει ένα έγκλημα, απαιτεί να υπάρχει ποινική διάταξη γραπτή και συγκεκριμένη πριν από τη διάπραξη του αδικήματος. Εάν δεν εξαλειφθεί το αξιόπινο, εάν διαγραφεί αυτή η διάταξη, ευεργετούνται όλοι όσοι είναι ήδη κατηγορούμενοι ή υπόδικοι για τα εγκλήματα των οποίων η πρόβλεψη η ποινική έχει διαγραφεί. Δεν προβλέπετε κάποια διόρθωση? Καμία. Δεν μπορείτε με μια νέα διάταξη να κυρώσετε? Η νέα διάταξη, πράγματι να το πούμε και αυτό για να μην αδικήσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, πράγματι η διάταξη αυτή μετά μάλιστα από τη συζήτηση που είχαμε επανήλθε με τροπολογία και μετά από ένα μήνα περίπου. Πράγμα που σημαίνει τι? Η διάταξη λειτουργεί μόνο για το μέλλον. Δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, κύριε Τζαβάρα, με συγχωρείτε, μέχρι τις 24 του 2014, ναι, όποιος έχει καταχραστεί κανονικά χρήμα δημοσίου σε κακουργηματικό ή ακριβώς. Ακριβώς. Παραγράφονται όπως τα δικήματά το τους. Πείτε μου κάτι, εκτός από την υπόθεση Siemens που φωτογραφίσατε, που είπατε, ναι, ευθέως, ναι, ποιες άλλες υποθέσεις μεγάλες μπορεί να είναι αυτές που δίνουν στους πρωταγωνιστές του συγχωροχάρτη μέσω της διάταξης αυτής? Ελληνικά ναυπηγεία. Υπάρχουν κατηγορούμενοι στα ελληνικά ναυπηγεία που επίσης είναι ιδιωτικό νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται χρήμα. Η ΔΕΠΑΝΟΜ, επίσης ίδια περίπτωση. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, επίσης ίδια περίπτωση. Και βέβαια υπάρχει η φοβερή κατηγορία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες είναι ιδιωτικά νομικά πρόσωπα που έχουν χρηματοδοτηθεί ή έχουν επιχορηγηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Μπορούμε να μιλήσουμε και για ύψος... Δεν ξέρω μήπως είναι και τα πολιτικά κόμματα. Βέβαια τα πολιτικά κόμματα, εάν θεωρηθεί ότι είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μπαίνουν και αυτά σε αυτή τη λογική. Κύριε Τζαβάρα, είναι αδιανόητο. Κύριε Τζαβάρα, είναι αδιανόητο. Δυστυχώς σας περιγράφω το αδιανόητο και λυπάμαι γι' αυτό. Μπορείτε να μιλήσουμε και για ύψος, γιατί για πόσα χρήματα μιλάμε? Είναι απίστευτα. Άμα εγώ, επειδή τυχαίνει να ήμουν μέλος της Επιτροπής
για τη διαλεύκανση του καναλού της Siemens, σας λέω ότι εάν πράγματι εμπίπτει, που πιστεύω με τα νομικά τα λίγα που ξέρω, θεωρώ ότι εμπίπτει, στην περίπτωση οι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της Siemens, οι υπάλληλοι του ΟΤΕ, είναι προφανές ότι θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία τους καταλαμβάνει γιατί έχει αναδρομική ισχύ. Άρα μιλάμε για πόσο χρήμα, δώστε μας μία εικόνα. Δεν υπάρχει αριθμός εδώ τα νούμερα υποχωρούν. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Τσαβάρα, αν είναι έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι η κυρία, κοιτάξτε, ευτυχώς στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπάρχει πράγματι μια πολύ ικανή λειτουργός, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία πιστεύω ότι αμέσως θα διατάξει προκαταρτική εξέταση, θα παραγγείλει και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και η επιθεώρηση των δικαστηρίων, βέβαια, και ο προϊστάμενος της επιθεώρησης των δικαστηρίων θα πρέπει να δώσει εντολή σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και σε όλες τις εισαγγελίες να δούμε ποιες είναι οι υποθέσεις που καταλαμβάνονται από αυτή την περίπτωση. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, απαριθμίσατε 4 διαφορετικές επιτροπές που έδωσαν το OK στη διάταξη αυτή να περάσει. Θυμήστε μας λίγο πώς κινήθηκε μέσα στην... Καταρχάς, ξεκινάει κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, ξεκινάει από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Σε αυτή, υψηλού κύρους και μεγάλης πείρας. Στη συνέχεια, αφού πάρει το OK από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, πηγαίνει στο Υπουργείο που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Εκεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η νομοθετική πρωτοβουλία, η βασική, ήταν του Υπουργείου Οικονομικών, όπου και εκεί έπρεπε να έχει ελεγχθεί η διάταξη. Στο Υπουργείο Οικονομικών, λοιπόν, πηγαίνει. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προσυπογράφει, γιατί είναι της αρμοδιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης, και εκεί έπρεπε να ελεγχθεί. Και τελικά καταλήγει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, όπου ο Γενικός Γραμματέας με το επιτελείο του, και μάλιστα αυτή η υπηρεσία, όπως ξέρουμε όλοι, επί των δικών μας ημερών έχει εξοπλιστεί με ελεγκτικά καθήκοντα πολύ ισχυρά και δεν μπορεί να περάσει καμία διάταξη εάν δεν ακτινογραφηθεί κυριολεκτικά από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Άρα εδώ κάτι γίνεται και πρέπει να ερευνηθεί. Κύριε Τσαβάρα, υπάρχει περίπτωση να έχετε εσείς άδικο σε αυτό, να μην το έχετε καταλάβει? Μακάρι να έχω, μακάρι. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει καλά. Εύχομαι να έχω και να ζητήσω συγγνώμη. Έχει ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός γι' αυτό? Προφανώς. Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα τα καταλάβει. Ο οποίος ενημερώθηκε, υποθέτω. Δεν ξέρω, από μένα, εγώ δεν έχω. Σας κάλεσε να το εξηγήσετε. Τώρα δεν θα το κάνω προσωπικό το θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι ο γενικός συντονιστής των πάντων. Πιστεύω ότι όταν πληροφορηθεί θα δώσει. Ναι, επειδή το θέμα προέκυψε από το δικό σας το γραφείο, έφυγε χθες. Εγώ το έχω κάνει θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό, πριν από ένα μήνα. Πριν από 3 μήνες. Εμείς το μάθαμε μόλις χθες, κύριε Τσαβάρα. Εντάξει. Ξέρετε, δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και διατυμπανίζω αυτό. Για κάτι τόσο σημαντικό. Για κάτι τόσο σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ευθύνες, κύριε Τσαβάρα, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε? Που ευχόμαστε όλοι, πρέπει να το πω κι εγώ αυτό, ευχόμαστε όλοι να έχετε άδικο εσείς, να μην έχετε καταλάβει καλά τι συμβαίνει. Αυτό το θέλω, αλλά δυστυχώς δηλαδή, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αν είναι τα πράγματα έτσι, μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες? Δεν είναι. Όλοι έχουν ευθύνη στις δημοκρατίες. Όπου υπάρχει αρμοδιότητα στη δημοκρατία, υπάρχει και ευθύνη. Αυτό είναι ο υπέρτατος δημοκρατικός νόμος. Και αν έχετε ερμηνεύσει... Και βέβαια η ευθύνη, θεωρώ ότι η ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται και από ευαισθησία. Γι' αυτό όσοι μας ακούν θα πρέπει να κάνουν έρευνα σε αυτή την υπόθεση. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μας λέτε ότι μέχρι τις 24 του 2014 όποιος είχε καταχραστεί δημόσιο χρήμα παραγράφεται κάθε του ευθύνη, παραδίδεται λευκή περιστερά στην κοινωνία. Εάν κακουργηματικό χαρακτήρα λόγω του ότι γίνεται πλημέλημα, είναι απλή δηλαδή η περίπτωση, παραγράφεται γιατί βέβαια θα έχει περάσει 5 ετία. Και μέσα σε αυτές τις υποθέσεις μας περιγράψατε πολύ μεγάλες υποθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαβάρα. Ευχαριστώ πολύ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Παπαπανάγου. Προσέξτε.
Είναι σχετικό το θέμα. Είναι σχετικό με αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Τζαβάρα λίγο νωρίτερα. Υπάρχει μια γραμμή υποστήριξης, το 101-90, το οποίο από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει θέσει στη διάθεση του κόσμου η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας. Είναι ένα από τα 100 τμήματα του μεγαλύτερου παγκόσμιου κινήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και κύριε Παπαπανάγο, από πότε λειτουργεί η γραμμή καταγγελίας με την οποία οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν θέματα διαφθοράς κλπ? Από το Σεπτέμβριο του 2013. Και πόσες καταγγελίες έχετε δεχτεί? Σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, οι συνολικές καταγγελίες τις οποίες δεχτήκαμε, στη γραμμή 190, ήταν 500 περίπου καταγγελίες. Σοβαρές υποθέτω, και οι 500 ή όχι, ή σε μεγάλο ποσοστό τους? Σε μεγάλο ποσοστό, θα σας έλεγα πάρα πολύ σοβαρές. Τώρα το τηλέφωνο σας χτυπάει και είναι μια γραμμή η οποία δημιουργεί ένα δίκτυο παγκόσμιο σε μία από τις μεγαλύτερες, σε ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα κατά της διαφθοράς παγκοσμίως. Τι λένε οι υπόλοιποι για τα πράγματα στην Ελλάδα, για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα? Σε ποια θέση είμαστε στο θέμα της διαφθοράς παγκοσμίως? Πρακτικά πώς το ζείτε εννοώ? Θα πω το εξής, ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην 80η θέση επί συνόλου 179 χωρών, αλλά η θέση μας αυτή, η 80η, είναι η χειρότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη των 28 χωρών. Είμαστε η πιο διεφθαρμένη, αν θέλετε, χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης είμαστε μία από τις πιο διεφθαρμένες στα Βαλκάνια, μετά την Βοσνία, Ερζεγοδίνη και την Αλβανία. Κύριε Παπαπανάγο, δεν μας ενδιαφέρει τόσο να μάθουμε τι καταγγέλουν, διότι είναι γνωστό λίγο πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι αν βρίσκουν το δίκιο τους μετά. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει και θα σας καταγγείλει φακελάκια, λάδια, τέτοια λιώτικα, θα καταφέρει να δικαιωθεί, πρώτον να κάνει τη δουλειά του, να βρει την υγειά του στον χώρο της υγείας για παράδειγμα, φέρνω τυχαίο παράδειγμα, ή θα χαθεί και αυτό στα γρανάζια της διαπλοκής και της διαφθοράς και της... Κοιτάξτε, θα σας πω, εγώ θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά και θα σας πω ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη και να του πει ότι κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου σε αυτόν τον αγώνα. Εμείς θα μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε, μαζί με σένα μπορούμε και εμείς να πιέσουμε, μπορούμε να σου δώσουμε τα μέσα, την τεχνογνωσία, τους κατάλληλους ανθρώπους που μαζί με σένα θα παλέψουμε και θα πιέσουμε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Εάν με ρωτήσετε για την τελική έκβαση, αν θέλετε, αφήστε με να είμαι λίγο ακόμα επιφυλακτικός ως προς το γεγονός ότι πολύ φοβάμαι ότι το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα το 2014 ζει και βασιλεύει. Μάλιστα. Παρά τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει, από την άλλη δε πλευρά η απόδοση της δικαιοσύνης παραμένει να είναι σε ένα χρονικό φάσμα της πενταετίας, το οποίο όπως καταλαβαίνετε πάσχει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Γεώργη, τον αρμόδιο δικαστικό μας συντάκτη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άκουσε τη συνομιλία που είχαμε και με τον πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τζαβάρα. Με την διάταξη αυτή, η οποία δεν πέρασε, εξαφανίστηκε ξαφνικά. Είναι μια διάταξη η οποία ίσχυσε για περίπου 20 ημέρες. Όταν δηλαδή το Κοινοβούλιο πήρε χαμπάρι τι ακριβώς είχε συμβεί, αποσύρθηκε με νέο νόμο η διάταξη, αλλά στο διάστημα αυτό υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πρόλαβαν να την εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε από τους συνηγόρους του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Σωτήρη Εμμανουήλ, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για διακίνηση μαύρου χρήματος στην υπόθεση των υποβρυχίων. Μετά την απολογία του είχε προφυλακιστεί και εκμεταλλευόμενοι τη συγκεκριμένη διάταξη οι συνήγοροι του ζήτησαν φυσικά να αποφυλακιστεί άμεσα. Και αποφυλακίστηκε δηλαδή. Η διάταξη, όχι, δεν αποφυλακίστηκε, η διάταξη αποσύρθηκε. Δεν ξέρουμε πόσοι πρόλαβαν να κάνουν χρήση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντως το γενικό πνεύμα είναι ότι εξαιρούσε από το αδίκημα, από όποια ποινική ευθύνη για το αδίκημα της φοροδοκίας, όλους τους υπευθύνους νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από το κράτος. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο κύριος Τζαβάρας, η διάταξη αυτή, με την απόσυρσή της, με την παρουσία της στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, με την απόσυρσή της στη συνέχεια ή εν πάση περιπτώσει με τον δρόμο που έχει πάρει, εξακολουθεί να έχει ανοιχτούς και ελεύθερους και χωρίς καμία ποινική ευθύνη όσους έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα μέχρι τις 20 Απριλίου του 2014.
Το 2000, ναι, λίγες μέρες μετά ψηφίστηκε ο επόμενος νόμος από την Βουλή. Μάλιστα είχαμε μια απόσταση 6-7 νόμων που πέρασαν από την Βουλή. Κωνσταντίνε, εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβουμε το εξής. Ο επόμενος νόμος που ψηφίστηκε έρχεται να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη απέναντι σε αυτούς που θα καταχραστούν δημόσιο χρήμα στο μέλλον. Για την κατάχρηση του δημοσίου χρήματος, εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι όπως καταγγέλθηκε κιόλας, η διάταξη αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο φωτογραφική. Γιατί υπάρχουν φωτογραφική για χιλιάδες περιπτώσεις μας φέρνει. Ακόμη και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις έβαλε μέσα ο κ. Τζαβάρας. Για όσους επιχορηγούνται από το δημόσιο ή από τράπεζες. Μέχρι τις 24 του 2014. Ακριβώς. Από εκεί και είναι πέρα, έτσι όπως τα είπε δηλαδή ο κύριος Τζαβάρας, Κωνσταντίνε. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια. Η Ένωση Εισαγγελίων Ελλάδος που έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία ήταν επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, αναφέρει στην ανακοίνωσή της τη συγκεκριμένη διάταξη ανάμεσα σε άλλες, χαρακτηρίζοντας, λέγοντας εμέσως πίσω ότι η εκτελεστική εξουσία νομοθετεί πολύ περίεργα. Αναφέρει χαρακτηριστικές διατάξεις οι οποίες κατά την άποψη των εισαγγελέων είναι φωτογραφικές για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι και αυτή που καταγγέλει ο κ. Τζαβάρας. Και ευθύνες πώς θα αποδοθούν, σε ποιους θα αποδοθούν, τι θα γίνει. Το θέμα είναι ανοιχτό από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα. Είναι ζήτημα καθαρά της Βουλής. Δηλαδή οι εισαγγελείς δεν έχουν την δυνατότητα να παρέμβουν στο κοινοβουλευτικό έργο ή στις αρμοδιότητες ενός υπουργού. Οι εισαγγελείς και οι δικαστές εν γέννη είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το νόμο που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι δικαστές ακολουθούν το νόμο που έχει ψηφιστεί. Δηλαδή, τότε έπρεπε να ακολουθήσουν την συγκεκριμένη διάταξη, μετά όταν καταργήσει και έπρεπε να ακολουθήσουν την προηγούμενη διάταξη που ήσχε στο παρελθόν. Πέρασε δε από 4-5 επιτροπές με ευθύνες πολύ σημαντικών ανθρώπων μέσα στην κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Έφτασε δηλαδή μπροστά στα μάτια ανθρώπων που δεν κατάλαβαν τι έγινε, μέχρι να φτάσει στη Βουλή και να ψηφιστεί από βουλευτές που δεν κατάλαβαν τι ψήφιζαν. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Τζαβάρας, λέγοντας, περιγράφοντας όλη αυτή τη διαδρομή της συγκεκριμένης διάταξης, ήταν σαν να αφήνει να εννοηθεί ότι όλες οι επιτροπές από τις οποίες πέρασε ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Δεν ξέρουμε τι έκαναν οι βουλευτές, αν διάβασαν δηλαδή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πριν. Πάντως αντίδραση δεν υπάρχει. Αντίδραση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει ζητήσει να γίνει έλεγχος για την υπόθεση αυτή, να γίνει ανάκριση για την υπόθεση αυτή, να κληθούν να καταθέσουν άνθρωποι για την υπόθεση αυτή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν αρμοδιότητα οι δικαστικές αρχές. Όχι, μέσα από τη Βουλή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση. Η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να πράξει τα δέοντα. Και δεν έχει πράξει τίποτα από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα. Δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια. Σε ρωτώ αν έχει γίνει κάποια ενέργεια. Το γνωρίζω από τη Βουλή, όχι. Για τη συγκεκριμένη διάταξη, πέρα από το γεγονός ότι αποσύρθηκε και όπως είπε και ο κ. Τζαβάρας, τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει ότι εκ παραδρομής μπήκε στο συγκεκριμένο νόμο, πέρα από αυτό δεν έγινε τίποτα άλλο. Είναι κάτι παραπάνω από αδιανόητο. Ποιες περιπτώσεις καθαρίζουν με αυτή τη διάταξη? Μας είπε ο κ. Τζαβάρας, ακόμη και για Siemens, για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ποιες άλλες είναι μεγάλες υποθέσεις που έχουν πολλά λεφτά μέσα? Το παράδειγμα είναι η υπόθεση των υποβρύχων, η οποία λινάζει στην ανάκριση, προκάλεσε πρόβλημα στην υπόθεση αυτή η συγκεκριμένη διάταξη με τους δικηγόρους του ανθρώπου που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μίζες στην υπόθεση αυτή, να ζητούν την αποφυλάκησή του ενώ ήταν στη φυλακή, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτή τη διάταξη. Μάλιστα. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει στην ανάκριση. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο, ακούγεται αδιανόητο σε βαθμό που αναρωτιέσαι αν μπορεί να συμβαίνει. Μήπως δεν έχουμε καταλάβει όλοι καλά. Τι ήταν αυτό το οποίο ψηφίσατε, ίσχυσε και έχει παραγράψει τα δικήματα όσων έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα μέχρι τον Απρίλιο του 10. Του 14, με συγχωρείτε, ποιο 10. Τώρα, τον Απρίλιο που πέρασε δηλαδή. Θα μείνω στη δήλωση του κ. Αθανασίου. Ότι δηλαδή αυτό το άρθρο μπήκε χωρίς εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία. Πρέπει να σας πω ότι με τον τρόπο, με την ταχύτητα και με το βάρος το οποίο νομοθετεί τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια, η Ελληνική Βουλή λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων
Έχουν συμβεί και άλλα στο παρελθόν. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το οποίο έγινε. Μένω στη δήλωση του κ. Θανασίου ότι θα διορθωθεί άμεσα το λάθος. Διότι η ερμηνεία του κ. Τζαβάρα, που είναι καλός νομικός. Είναι πολύ καλός νομικός. Και καλός φίλος. Η ερμηνεία του κ. Τζαβάρα, λοιπόν, όταν το είδε, το εντόπισε, το διάβασε, το κοίταξε, είναι ότι δεν διορθώνεται. Διορθώνει την κατάσταση από εδώ και στο εξής μια νέα διάταξη. Δηλαδή, αν από εδώ και στο εξής κάποιος καταχραστεί δημόσιο χρήμα, θα καθίσει στο σκαμνί και θα λογοδοτήσει. Αλλά απαλλάσσει πλήρως όσους έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Δεν είμαι νομικός, αλλά πρέπει να σας πω ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία και η δύναμη της Βουλής νομίζω ότι μπορεί να διορθώσει. Δεν μπορώ να διορθώσω τον κ. Τζαβάρα, διότι δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η παραδρομή, η οποία πέρασε λίγο πολύ από όλους, δεν μπορεί να διορθωθεί, ακόμα και αναδρομικά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να διορθωθεί. Πώς είναι δυνατόν να πέρασε κάτι τέτοιο? Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή? Προφανώς γράφτηκε κωδικά, χωρίς να το δει κανένας. Δηλαδή υπογράφεται, συγγνώμη, ψηφίζεται, περνάνε από επιτροπές, περνούν από τα μάτια ανθρώπων που κάθονται σε υψηλότατα πόστα. Του κυρίου Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών, του κυρίου Αθανασίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, του Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης. Περνούν τέτοιες διατάξεις και δεν καταλαβαίνει κανείς τι λένε. Των κομμάτων, των βουλευτών, της αντιπολίτευσης παντού. Διότι όταν έχεις ένα άρθρο, ένα νομοσχέδιο με 200 σελίδες και 70 και 80 και 90 άρθρα, μένω σε αυτό που είπε ο κύριος Αθανασίου. Μπήκε εκ παραδρομής. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάτι άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι θα το διορθώσουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι αφού έγινε αποδεκτό και από την κυβέρνηση ότι θα υπάρχει διόρθωση, δεν μπορεί παρά να γίνει διαδρομικά. Αν η διόρθωση αφήνει ακάλυπτους τους όσους μέχρι στιγμής είχαν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Δεν νομίζω ότι το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στο σωστό δρόμο. Σας θυμίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά αναδρομικά, ακόμα και για φορολογίες, ακόμα και για οικονομικά εγκλήματα. Πάρα πολλά έχουν συμβεί αναδρομικά. Ακόμα και για εμάς τους βουλευτές έχουν αλλάξει άρθρα, διαδικασίες και κανονισμοί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορεί να το κάνει το κράτος αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Κύριε Τσουκαλά, ούτε εσείς το καταλάβατε. Καταρχήν θα πρέπει να βρεθεί. Ούτε εσείς, ούτε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβαν τι ακριβώς γινόταν στη Βουλή όταν ψηφιζόταν το μεσοπρόθεσμο. Να σου πω κάτι. Εδώ πέρα έχει δίκιο και ο Μαρκόπουλος. Όταν έρχονται 200 σελίδες κάποια νομοσχέδια και πολλά από αυτά είναι κωδικοποιημένα, ότι στο άρθρο τάδε, όταν ο νόμος εκείνος ήταν αυτό, αλλάζει το άρθρο 14 έως 15 κτλ., είναι πολύ πιθανόν κάποιον να περάσει και χωρίς να το δεις. Όμως, αυτός ο οποίος το έφτιαξε και το έγραψε, ο οποίος το διαμόρφωσε, είχε κάτι στο μυαλό του. Είχε στο μυαλό του να βγάλει στον αφό τους κλέφτες. Αυτό ήταν. Αυτή είναι από πίσω από το μυαλό του συγγραφέα, είναι πώς θα βγάλουμε στον αφρό, πώς δεν θα πάθουν τίποτα αυτοί που έχουν κλέψει δημόσιο χρήμα. Αυτή είναι η υπόθεση. Και εδώ πέρα είναι, υπάρχουν υπουργοί που έχουν την πολιτική ευθύνη. Να έρθουν να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί. Ή αν θέλουν να πούνε ποιος είναι αυτός και ποιος έδωσε εντολή για να γραφτεί ένα τέτοιο άρθρο. Νομίζω εκεί είναι η ουσία αυτού του πράγματος, γιατί δεν μπορεί να πούμε τώρα ότι ξέρεις θα κάνουμε κάτι να το διορθώσουμε. Εδώ πέρα έγινε ένα έγκλημα. Ποιο είναι το έγκλημα? Είναι ότι θα βγουν στον αφρό οι κλέφτες. Άρα κάτι πρέπει να γίνει όμως για αυτό το πράγμα. Από δεν τον Απρίλιο ισχύει αυτό. Ναι. Από τον Απρίλιο είναι γνωστό ότι έχει συμβεί αυτό. Μας έλεγε ο κ. Τζαβάρας ότι το έχει πει στη Βουλή από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, γιατί δεν ίδρωσε κανένα. Πρέπει να βγει στην επιφάνεια τι έχει γίνει με το θέμα αυτό. Η κυβέρνηση πρέπει να βρει τη λύση αυτή τη στιγμή. Και εμείς θα δούμε στο πώς θα λυθεί το θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα που όμως που τίθεται εδώ είναι το πώς περνούν νομοσχέδια. Όταν έρχονται νομοσχέδια σε 2-3 μέρες να διαβαστούν 200 σελίδες και να περάσουν, μπορεί να μην γίνεται αυτό άλλη φορά, αλλά γίνονται άλλα τέτοια παρόμοια ζητήματα. Θέλω να πω και πολλές φορές είχαμε και δηλώσεις και πρώην υπουργών ότι δεν πρόλαβαν να διαβάσουν νομοσχέδια, αλλά και νυν υπουργών τώρα. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να δούμε ξανά ότι το βουλευτή πρέπει να ουσιαστικά να του δίνουμε το χρόνο να διαβάσει και να μπορέσει πραγματικά να ασκήσει το ρόλο του. Κύριε, και όσον αφορά την εξουσία, φαντάζομαι σε αυτό συμφωνείτε όλοι σας. Και όλοι συμφωνούν. Θέλω να σας μια πω εγώ. Όχι, σημασία, όχι, όχι, Μαρία, παρακαλώ, να κλείσει το επιχείρημα. Το τρίτο θέμα είναι το ποιος έφερε αυτή την ρύθμιση. Γιατί εντάξει, ποιοι την ψήφισαν είναι το δεύτερο θέμα, αλλά το ποιος την έφερε. Και πράγματι έχει την υπογραφή συγκεκριμένου υπουργού, από κάτω όμως έχει εισήγηση, έτσι είναι η διοικητική διαδικασία. Υπάρχει εισήγηση διευθυντών, εισηγητών, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία, ώστε να δούμε πώς προήλθε αυτή η ρύθμιση, η οποία τι ζητάει στην ουσία. Ζητάει αυτό ακριβώς που είπατε πιο νωρίς, να βγουν στον αφρό όλοι όσοι πάγανε χρήμα. Από πίσω υπάρχει χρήμα.
χρήμα το οποίο έχει εξαφανιστεί. Τεράστια. Απίστευτα ποσά. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής. Γιατί οι υποθέσεις που μπαίνουν πίσω από αυτή τη διάταξη και την απουσία της και ό,τι αυτή προσφέρει. Είναι τρελές υποθέσεις. Αλλά τώρα που το συζητάμε και το σκέφτομαι, πρέπει να σας πω το εξής. Εγώ θυμάμαι φορολογικές διατάξεις, οι οποίες περάσανε με την εισήγηση του κυρίου Θεοχάρη και με τον κύριο Στουρνάρα, που αφορούσαν απότερο παρελθόν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τα διαφυγόντα κέρδη του κράτους. Δεν νομίζω το κράτος δεν μπορεί να το διορθώσει. Θα το διορθώσει. Μιλήσαμε πολλή ώρα με τον κύριο Τζαβάρα και ήταν κάθετος σε αυτό, πάντως, ότι αυτό δεν μαζεύεται. Πάντως πολιτικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία διαδικασία που θα ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση. Πολιτικά. Και εμείς πρέπει να το πούμε αυτό. Εξηγήστε μου κάτι. Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι αυτό θα διορθωθεί, να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Εξετάζοντας το αρνητικό σενάριο, αν δεν μπορεί να το μαζέψει κανείς και αν η παραγραφή για όλες τις επιπτώσεις σε όσους έχουν καταχραστεί εξακολουθεί να ισχύσει, αν βγουν λευκές περιστατικές στην κοινωνία οι τύποι αυτοί. Τι πρέπει να γίνει? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί ομολογώ ότι δεν θέλω ούτε να το διανοηθώ ότι έγινε αυτό. Mm-hmm. Επομένως θα παραμείνω στην πεποίθησή μου ότι το κράτος είναι πιο ισχυρό και μπορεί να το κάνει. Στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε ούτε για συνταγματικές διατάξεις, ούτε για κάτι άλλο. Έχουμε πολλές φορές αναδρομικά φορολογήσει τους Έλληνες. Έχουμε πάρει αποφάσεις σε ό,τι αφορά δεκάδες ζητήματα. Δεν περάσατε ποτέ παραδρομής κάτι που είναι ελαφρύνει τους φόρους? Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το φέρουμε βόλτα, ιδιαίτερα μετά την απόφαση, την δήλωση του κ. Αθανασίου, ότι αυτό μπήκε παραδρομής και θα διορθωθεί. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε πολύ κοντά. Εγώ νομίζω ότι μετά και από τις αποκαλύψεις τις χθεσινές και σημερινές, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αναδειχθεί και για ποιες υποθέσεις πρόκειται. Δεν νομίζω ότι τίποτα μπορεί να παραμείνει κρυφό. Άρα καταλαβαίνετε, το θέμα θα γίνει απόλυτα πολιτικό, πολιτικό και οικονομικό, πολιτικο-οικονομικό, γιατί θα πρόκειται περί σκανδάλων. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας θα πρέπει να πάρει την αντίστοιχη θέση. Εμείς είμαστε πάντα στην άποψη ότι δεν μπορεί κάποιοι να κλέβουν και να μένουν ατιμόρυτοι. Δεν μπορεί να υπάρχει διάταξη που αθώνει καταχρηστές του δημοσίου. Εδώ το κράτος έχει μεριμνήσει πόσες και πόσες φορές και έχει δημιουργήσει αλλαγές πάνω σε νομοθετήματα. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε όλο το νομικό αυτή τη στιγμή υπόβαθρο για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Αλλά δεν μπορεί το κράτος, η πολιτική, το κοινοβούλιο να μείνει εδώ πέρα ανίσχυρο σε μια τέτοια υπόθεση. Όταν υπάρχει διάταξη που βρίσκεται, που αθώνει καταχρηστές του δημοσίου. Οπότε. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει κάθε προσπάθεια και πρέπει να γίνει έτσι ώστε να βρεθεί η λύση πάνω σε αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Όταν τρέχουν παράλληλα πράγματα τέτοια, ένας βουλευτής δεν μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα που θα ψηφίσει δύο, ας πούμε, νομοσχέδια και ένα στην επιτροπή του τρία μεγάλα να τα ξέρει ΑΟ 100%. Θα επικεντρώσει ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν την περιφέρειά του και ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που είναι κοντά του και του ζητούν την αρρωγή και τη βοήθεια. Και το υπόλοιπο θα πάει μέσα από την ευθύνη του κόμματος και μέσα από την εισήγηση του εισηγητή. Αυτή είναι η... Και αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Θα σας ρωτήσω. Το οποίο είναι, νομίζω, το απάβγασμα της δημοκρατίας, διότι αυτή είναι η έκφραση του βουλευτή, να ακούει τους ανθρώπους του και να μπορεί εκεί να συνθέτει με βάση και τις δικές του τις απόψεις και τα υπόλοιπα δεδομένα. Μια μικρή παρένθεση. Λοιπόν, το απάβγασμα της δημοκρατίας είναι στο νομοσχέδιο που το κόμμα σας λέει να περάσετε, εσείς να πείτε ότι διαφωνείτε σε περίπτωση που διαφωνείτε. Έχει γίνει πολλές φορές. Και έχουν φύγει, και έχουν φύγει με διαγραφή και κόκκινη κάρτα όποιος έχει διαφωνήσει. Ακούστε, δηλαδή, όχι πάντα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως. Αν δουλεύει έτσι το σύστημα. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Ποιος ο λόγος να έχουμε 300 ανθρώπους μέσα στη Βουλή που θα λένε θα κάνω αυτό που λέει η γραμμή του κόμματος? Δεν γίνεται αυτό. Πώς δεν γίνεται αυτό? Πώς αλλάζουν από την Επιτροπή μέχρι την Ολομέλεια, αν θα δείτε νομοσχέδια, έχουν από 10 μέχρι και 50% αλλαγές. Η θεωρητική πολυφωνία που προσφέρει η παρουσία 300 διαφορετικών ανθρώπων μέσα στο Κοινοβούλιο δεν ισχύει στην πράξη. Εγώ θα σας προτείνω πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι δουλειά κάνουμε εμείς. Είναι κακό να λέμε στον κόσμο ότι εμείς ακολουθούμε την κομματική γραμμή πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα. Και στην αντιπολίτευση μεταξύ τους υπάρχουν πολλές φορές αντίρρηση. Μα εδώ παραδεχτείτε ότι πηγαίνετε πολλές φορές χωρίς να ξέρετε ποια είναι αυτά τα νομοσχέδια που πάτε να ψηφίσετε. Σας είπα, θα είναι λάθος να πούμε στους πολίτες ότι μπορεί ένας βουλευτής να έχει τρία νομοσχέδια των 200 σελίδων και να τα ξέρει ο ΑΟΜΕΓΑ. Από την αίσθηση έως την απόλυτη λεπτομέρεια. Ποια λεπτομέρεια, εδώ δεν ξέρατε εσείς τι συνέβαινε στο σωστό πολυνομοσχέδιο και δεν το πήρατε αυτό καθάρι. Είναι ένα πράγμα σημαντικό, το είπαμε αυτό. Εμείς δεν το ψηφίσαμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι αυτό.
Μα δεν βγήκατε να πείτε ότι υπάρχει και αυτό μέσα. Δεν πρέπει να ψηφιστεί. Ωραία, δεν είναι. Δεν πέρασε, δεν το πήρε χαμπάρι κανένα, γιατί σα είπα ότι αυτά έρχονται μερικέ φορέ κωδικοποιημένα. Έρχονται με αριθμού, δεν έρχονται καν με λέξει που λένε το νούμερο τάδε, το νούμερο εκείνο, παράγραφο Α, παράγραφο Β. Και πέρασε αυτό που πέρασε. Και έγινε και μένα. Και φαίνεται ότι έγινε και μένα. Για να το δούμε αυτό. Το ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό, δεν είναι διαδικαστικό. Και ή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια πλειάδα διαδικασιών μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα από το οποίο περνούν τα νομοσχέδια. Όμως το θέμα είναι πολιτικό και όταν ξαναλέω έρχονται μέσα σε δύο μέρες το πολυνομοσχέδιο, το τελευταίο, τον Απρίλιο, και διάφορα άλλα θέματα που έρχονται την Πέμπτη και την Κυριακή και να διαβαστούν οι 300 σελίδες, δεν μπορούν να αναλυθούν στο επίπεδο το οποίο πρέπει να αναλυθούν για να αληθούν αυτές οι τόσο σημαντικές αποφάσεις. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος και πρέπει οι υπουργοί να αντιμετωπίζουν αλλιώς το θεσμό και του Ελληνικού Κοινοβουλίου.